Τεκμαράξ.gr, Δημήτρη Σαμπρά, εδώ και έχω στα χέρια μου το Huawei Matebook X, που είναι το μικρό τη οικογένεια X των laptop. Ε, εδώ, πολύ λεπτό, πολύ πολύ ελαφρύ και με τιμή στα 1600 ευρώ. Και για τι προπαραγγελίε, δώρο ένα ε, Nova 5 t από την Huawei για να αξιοποιήσετε και το Huawei Share στο έπακρο και να μπορείτε να παίξετε ωραία με την συσκευή. Αξίζει όμως, πάμε να δούμε στην ελληνικό review και φυσικά να ανακαλύψουμε Εδώ είναι λοιπόν το Huawei MateBook X, 1600 ευρώ και τις προπαραγγελίες με δώρο Nova 5 Tough. Είναι ένα λάπτοπ το οποίο δεν απευθύνεται για τους πολύ έτσι, χρήστες που θέλουν rendering, πολύ βαριά χρήση, gaming κτλ. Αλλά σε κάποιους οι οποίοι θέλουν κάτι πολύ ελαφρύ μαζί τους για να κάνουν δουλειά γραφείου, κυρίως on the go, χωρίς προβλήματα, με καλή αυτονομία, με καλή οθόνη, με πολύ ελαφρύ σχεδιασμό και ποιοτικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να μην τους είναι βάρος το λάπτοπ να το κουβαλάνε από εδώ και από εκεί, αλλά να είναι τόσο ελαφρύ που να μπαίνει σε τσάντα, στο χέρι, οπουδήποτε και σε ένα πολύ compact μέγεθος. Να δούμε λίγο λοιπόν το MateBook X ε, έτσι περιμετρικά. Έχουμε ένα αρκετά όμορφο, η αλήθεια είναι ε, laptop, ένα κιλό μόνο το βάρος του και πάχος 13,6 γραμμάρια. Έχω δίπλα το P40 Pro Plus και βλέπουμε ότι είναι σχεδόν στο ίδιο πάχος. Είναι εντυπωσιακά λεπτό και φυσικά δεν είναι για rendering και για πολύ βαριά χρήση γιατί δεν έχει ανεμιστήρες μέσα έτσι ώστε να είναι και τελείως αθόρυβο πέρα από το Πάρα πάρα πολύ λεπτό. το power button είναι φυσικά και σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ανοίγει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ πολύ βολικό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κωδικούς δακτυλό πάνω. Και μπαπ ανοίγει φυσικά Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. Ε, αλουμίνιο. Είναι από μαγνήσιο η συσκευή. Ε, και έχουμε μια εντυπωσιακότατη οθόνη. 13 σύντσε. IPS LCD. Με ανάλυση 3000 x 2000. 3 προ 2 η, ανα, η αναλογία των οθονών. Θα το εκτιμήσουν αυτοί που ασχολούνται με φωτογραφία έτσι και επεξεργασία multimedia. Δεν είναι το 16 19, τα που έχουμε συνηθίσει στις ταινίε και στα multimedia γενικότερα θα έχουμε κάποιες ε, μπάρε, μαύρες πάνω και κάτω όμως η οθόνη είναι εξαιρετική με φωτεινότητα που φτάνει τα 400 nits θα παίξει μια χαρά ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους φυσικά είναι συμβατή με HDR10 περιεχόμενο και καλύπτει το 100% του sRGB κάτι που όπως είπα θα εκτιμήσουν σίγουρα αυτοί που έχουν να κάνουν με περιεχόμενο Επίσης, η οθόνη είναι touch. Μέχρι 10 σημεία, 10 δάχτυλα μπορούν να κουμπίσουν ταυτόχρονα. Ε, πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλή φάση. Ε, ξενίζει στην αρχή. Εμένα επειδή έχω συνηθίσει από άλλα λάπτοπ, θέλω το touchpad μου, αλλά αν το συνηθίσει, γιατί στο παρελθόν είχα ένα λάπτοπ με touch οθόνη, δεν το αλλάζει με τίποτα. ταχύτητα που προσφέρει τι επιλογέ, θε για παράδειγμα να πα εδώ, αντί να κάθεσαι ένα και που είναι το ποντίκι και τέτοιο, πατά και πα εκεί που θε. Ή για scrolling είναι πολύ πιο γρήγορο να θε ταχύτητα. Γενικά είναι πολύ πολύ καλή η φάση. Έχουμε καινούριο touchpad, το οποίο όταν απενεργοποιείται, κλείνει. Δεν κάνει κλικ και κλικ κάτω. Δεν πατιέται καθόλου. Όταν απενεργοποιείται το λάπτοπ, ε, όταν το πρώτο είδα, ε, λέω: Όχι, τι έγινε, ρε φίλε, το χάλασα. Γιατί δεν κάνει κλικ. Έσπασε ε, και το ανοίγω και έπαιξε κανονικά. Και βλέπω μετά ότι ξέρει τι. Ε, ναι, Κλείνει τελείω ο μηχανισμό όταν απενεργοποιείται. Όπω και να έχει στο ιστορικό, έχουμε έναν Intel Core i5-10210U, είναι τετραπύρηνο με 8 threads, τα 1,6 GB, ε, το turbo του φτάνει μέχρι 4,2. Έχουμε 16 GB RAM και 512 GB αποθηκευτικό χώρο με NVMe δίσκο για τρελέ-τρελέ ταχύτητε. Ε, από εκεί και πέρα μπαταρία, βατόρε. θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό και τι μας βγάζει αυτονομία ε, έχουμε επίση και το Huawei Share το οποίο δεν είναι εδώ, είναι πλέον κάτω από το touchpad ώστε να μην έχουμε έτσι άλλα ε, ε, αυτοκόλλητα και τα λοιπά πάνω από συνδεσιμότητα έχουμε μια USB-C θύρα από εδώ και μια USB-C θύρα από εδώ με... Ε, εδώ είναι 3,5 kHz για ακουστικά και ένα μικροφωνάκι. Όπως επίσης δεν έχουμε τρύπες για ανεμιστήρες γιατί δεν τους χρειάζεται. Δεν έχει ανεμιστήρες, γι' αυτό και δεν είναι για υπερβολικά βαριά βαριά-βαριά χρήση. Από και πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4 ηχεία των 2 Watt βασικά τα δύο είναι στα 2 Watt και τα δύο είναι στο 1 Watt, σαν φάση, γούφερ και Twitter, και δύο μικρόφωνα, ένα από εκεί και ένα από εδώ, όπως είδαμε. Ωραία. Κάμερα. Έχουμε φυσικά πάρα μα πάρα πολύ μικρά bezels, και λες που είναι η κάμερα, φυσικά είναι εδώ, όπως και στα υπόλοιπα λάπτοπ της εταιρείας, ε, και... Ε, δεν είναι η καλύτερη γωνία θέαση, αλλά τουλάχιστον στο θέμα ιδιωτικότητα είναι αρχηγό. Σα ρωτώ από το αποτυπωμάτων όπω είχαμε στο Power Button και ένα πάρα πολύ ωραίο touchpad το οποίο βολεύει, multi προφανώ, το οποίο βολεύει πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία η υφή του και απαλή. Από εκεί πέρα το πληκτρολόγιο φωτιζόμενο φυσικά με πολύ ωραία έτσι, επιστροφή. Όμω επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, Ας βάλουμε κάτι να δούμε. Ας βάλω ένα βίντεο που είναι σίγουρα χωρίς λόγια, γιατί τελευταία αναγνωρίζει και τα βίντεο το YouTube. Κλείσω και την κάμερα. Να προχωρήσω εδώ. Κοιτάξτε, είναι τρομερή η ε, ποιότητα. Να δώσω και άλλο φωτεινότητα, να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Τρομερή η ποιότητα εικόνας, τρομερή η ανάλυση, πολύ ωραία χρώματα, ρεαλιστικά, έτσι, πολύ πολύ ωραία, 100% RGB όπως είπαμε, οι γωνίες θέαση είναι εξαιρετικές, 178 μοίρες γωνία θέασης, 179-180 δεν είναι τελείως πλάι, δεν βλέπουμε τίποτα ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε άριστη ε χρωματική απόδοση και άριστες ε, γωνίες θέασης. <coughs> ε, πάρα πολύ ωραία οθόνη. Ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, τα 400 είναι αρκετά ικανοποιητική χρήση. Και... Ε, γιατί... Α, είχα πατήσει pause. Πάρα, πάρα πολύ ωραία οθόνη. Όπως είπα, έχουμε κάποιες μπάρες πάνω κάπου, αν είναι 16 προς 9 το περιεχόμενο. <coughs> Συγγνώμη. Όμως έχουμε πολύ βαθιά μαύρα, πολύ καλή ποιότητα, ωραία χρώματα, πολύ ρεαλιστικά, τα οποία σίγουρα θα μας ικανοποιήσουν ε, τουλάχιστον χρωματικά, όπως είπα, 100% sRGB, είναι άριστα τα χρώματα και η χρωματική απόδοση. Ωραία. Ε, όμως ε, αυτά τα συγκεκριμένα λαπτοπάκια έχουν τη φήμη του πολύ καλού ήχου για να περιβάλλει και το σκηνικό της οθόνης, να δούμε Multimedia πολύ καλά, αν δεν βάλουμε ακουστικά ε, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα γνωστά μας. εξαιρετικός ήχος έχουμε ένταση έχουμε βαθύ μπάσο το νιώθεις στο σώμα το τράνταγμα από το μπάσο ε, στη συσκευή πάρα πάρα πολύ ωραία να βάλουμε και λίγο ψηλές να ακούσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία γεμάτος ήχος, ημεσαίες άριστες ψηλές πεντακάθαρες και πολύ ωραίες μπάσες. Να βάλω το δικό μου που είναι λίγο πιο... πιο πολύ πράμα από πολυπλοκότητα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα θα καλύψει ανάγκη σα σε θέμα θέαση βίντεο και φυσικά στην μουσική. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να βάλετε και τα ακουστικά σα. Να χαμηλώσει φωτεινότητα γιατί τώρα δεν την κάμερα ότι έχουν γίνει όλα πολύ σκοτεινά. Και τα φωτινό 400 nits άλλωστε. Ε, γενικά, πρόκειται για ένα λάπτοπ με πολύ καλή οθόνη και πάρα, πάρα πολύ καλό ήχο έχουμε και την ε, κάμερα εδώ η γωνία θέασης είναι λιγάκι άβολη γιατί είναι από κάτω και βλέπεις με στη μύτη βέβαια μπορεί να το σηκώσει λιγάκι είναι πάρα πολύ ελαφρύ δεν το καταλαβαίνει. είναι σαν ένα 10-13 ε, τάμπλετ είναι πολύ ελαφρύ έστω ένα κιλό μόνο. Ε, οπότε μπορεί να το βάζει λίγο το πιο πάνω, να το σηκώσει, να περπατήσει μαζί του. Ε, είναι ok ε, δεν, θα είναι, δεν, θα πω ότι είναι η καλύτερη γωνία θέαση, όμω είναι σίγουρα πλά για την ιδιωτικότητά μα. Μπορεί να ξεχάσει την κάμερα, μπορεί να σε χακάρουν χίλια δύο πράγματα. Ό,τι και να γίνει, δεν σε βλέπουν γιατί η κάμερα μπαίνει μέσα. Ωραία. Είδαμε και το κομμάτι της κάμερας. Και πάμε στο κομμάτι των επιδόσεων. <coughs> Καταρχά, να πούμε ότι βασικά πούμε τη συνδεσιμότητα λίγο. Έχουμε μόνο δύο USB-C. Μέσα συσκευασία όμω έχει ντόκ που δίνει κανονική USB, σου δίνει μια έξτρα USB-C, σου δίνει HDMI και DVI. Τα βγάζει όλα, βγαίνουν όλα από, την, από μια USB-C. Θα ήθελα να φορτίζει και από εδώ, φορτίζει δυστυχώ μόνο από αυτή την USB-C. Θα ήθελα να φορτίζει και από εδώ για Ανάλογο τι με ρε παιδί μου, που είναι η μπρίζα, να μην διπλώνουν τα καλώδια, αλλά τέλο πάντων έχετε με 65W φορτιστή, φορτίζει σε λίγο πάνω από μία ώρα η συσκευή και φυσικά από συνδεσιμότητα πέρα από τις ε, USB να πούμε και τι έχει από ασύρματη επικοινωνία, έχουμε Bluetooth 5 και Wi-Fi N, τα κλασικά AC και AX για τρομερές ταχύτητες μέχρι ε, 2,4 και 5 γιγα πάρα πάρα πολύ ωραία ό,τι θα πρέπει να έχει ένα λάπτοπ το 2020 προς 2021. Από εκεί και πέρα να δούμε λιγάκι το κομμάτι των επιδόσεων, τι μπορεί να κάνει γενικά επειδή δεν έχει φαν, δεν έχει ανεμιστήριση η συσκευή γιατί είναι τελείως αθόρυβο. Να πούμε ότι εντάξει δεν είναι το πιο δυνατό λάπτοπ της αγοράς, έχει όμως ένα υπερβολικά γρήγορο. NVMe, 3,4 σχεδόν γίγα το δευτερόλεπτο σε ανάγνωση, σχεδόν 3 γίγα το δευτερόλεπτο σε εγγραφή και τα random είναι πάρα πολύ μεγάλα εδώ, 520 και 480 στο write ε, πάρα πάρα πολύ γρήγορος δίσκος, όλα ανοίγουν ταχύτατα στα γραφικά 412 στο Time Spy, είναι χαμηλό ο σκορ, ουσιαστώς μια Intel Graphics έχει ε, Intel HD, πως λέγεται μόνο η μωρή ονομασία, ε, έχεις καλώσει και το κεφάλι μου λίγο τώρα ε, Intel UHD Graphics, ναι αυτό όπως το είπα ε, Λοιπόν, 412, εντάξει δεν είναι το πιο δυνατό σκορ, 5894 στο Compute του Geekbench με OpenCL 5808 με Vulcan, 1056 single core, 3313 σε Multicore. Αυτά από benchmarks δίνει μια βασική ιδέα. Είχα τρέξει και Cinebench, βγάζει γύρω στα 800-800 πόντου. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι για render. Γιατί δεν έχει φάνε να ψήξουν τον επεξεργαστή, οπότε τον έχουν κρατήσει λιγάκι. Έτσι, του έχουν βάλει το χαλινάρι και δεν σου λέω όπα μέχρι εκεί. <coughs> συγγνώμη, για να μην ψηθεί το λάπτοπ, άλλωστε η δουλειά του δεν είναι γι' αυτό, είναι για να είναι φορητός παντού. Σε δουλειά γραφείου όμως, office, ένα browser, τα email, γενικότερα δουλειά γραφείου, μια πολύ σύντομη επεξεργασία ήχου για παράδειγμα ή ένα πολύ μικρό βίντεο σε φάση να ρεντάρει 2, 3, 4, 5 λεπτά, θα τα κάνει μια Παίχνιδάκια τώρα δεν θα παίξετε ιδιαίτερα εδώ γιατί πολύ απλό και όχι για πολλή ώρα γιατί είπαμε δεν έχει ανεμιστήρες, δεν είναι gaming laptop είναι ένα απλό ultrabook για καθημερινή χρήση για τον επαγγελματία. Μπαταρία, στη χειρότερη θα σας βγάλει ένα πενταωράκι άμα έχετε τον Chrome ανοιχτό που ρουφάει full RAM και επεξεργαστεί ε, όπως εγώ που άμα τον ανοίξω ή τον... ο Edge βγάζει παραπάνω. Βλέπετε, έχω πάνω καμιά δεκαπενταριά tabs ανοιχτά. Οπότε θα γεμίσει η μνήμη, θα γεμίσει, θα αρχίσει να δουλεύει ο επεξεργαστή. Θα σα βγάλει ένα πενταωράκι. Σε πιο απλή χρήση βίντεο θα δούμε μέχρι και 10-11 ώρε, 10 και κάτι βασικά, όπω το μέτρησα. Είναι οκ okay, η μπαταρία, δεν είναι η καλύτερη που παίζει στην αγορά. Άλλωστε στο πάχος αυτό που έχει δεν θα μπορούσαν κάτι παραπάνω. Είναι όμως μια πολύ καλή μπαταρία για την κατηγορία αυτή των Ultrabooks που δεν κοιτάνε τις επιδόσεις, κοιτάνε την φορητότητα και την αυτονομία μέχρι το σημείο που μπορούν να φτάσουν σε αυτό το μέγεθος. Έτσι. Από και πέρα το πληκτρολόγιο φωτιζόμενο, πολύ ωραία αίσθηση, πολύ καλύτερα από τα D14 για παράδειγμα ή το D15, είναι και άλλη κατηγορία τιμής, πολύ ωραία διαδρομή, πολύ άνετο στο γράψιμο, πάρα πάρα πολύ βολικό. Ε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε, δεν νομίζω. Αυτά από το Huawei MateBook X. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε το... Α, έχουμε, πως δεν έχουμε. Φυσικά, Huawei Share. Για να συνδέουμε το Huawei μόνο κινητό μας εδώ. Με ένα ακούμπισμα εδώ. Ανοίγει το κινητό μας στην οθόνη του υπολογιστή και από εδώ μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες για παράδειγμα. Drag and drop, Οι, όχι θέλει το κάναμε πατημένο. Τραβάμε, να. Ή αλλιώ, που με έχει βολέψει πάρα πολύ σε φάση εκδηλώσεων, έχω τη φωτογραφία εδώ, την ακουμπάω εδώ και φύγε απευθεία. Με Wi-Fi AC, Wi-Fi AX ανάλογα την συσκευή. Πάρα πολύ γρήγορη μεταφορά και φωτογραφίων και εικόνων και γενικότερα ε, υλικού. Όμω μπορούμε να έχουμε και το κινητό ανοιχτό να αν το ελέγχουμε εκεί και σκάνει και ειδοποιήσει σκάνε και, και κλήσει από τα ηχεία του laptop αν το θελήσουμε φυσικά. Όπω επίση μπορούμε να κάνουμε copy-paste από τη μία συσκευή στην άλλη, δηλαδή όταν θα πάω εγώ εδώ. Έχουμε το clipboard του κινητού και κάποια αρχια locally τα οποία είναι ε, εδώ. Ωραία λοιπόν αυτά πάμε να κάνουμε το κλείσιμο Αυτό είναι λοιπόν το Huawei MateBook X ένα πολύ όμορφο, πολύ ελαφρύ με πολύ καλή οθόνη και εκπληκτικό ήχο laptop όχι τόσο των επιδόσεων όσο της υπερβολικά εύκολης φορητότητας και της ποιότητα κατασκευής. Αν είστε αυτός που θέλει επιδόσεις, gaming, rendering, βίντεο κτλ, μην κοιτάξετε εδώ. Σε αυτά τα λεφτά παίρνετε ένα gaming laptop, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες σας. Για σας όμως που θέλετε κάτι πολύ πολύ εύκολο στη μεταφορά, με καλή αυτονομία, να το έχετε όλη τη μέρα να το κουβαλάτε χωρίς να σας είναι βάρος, τότε είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή, η οποία θα σας καλύψει και ποιοτικά και από μπαταρία και θα σας δώσω και το, σαπα, τις απαραίτητες επιδόσεις για να κάνετε τις βασικές διεργασίες γραφείου για τις κλήσεις σας, για όλα ούτως άλλως έχει και δύο μικρόφωνα που προσφέρουν πολύ καλό noise cancellation για κλήσεις στο Skype και γενικότερα σε οτιδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιείτε είναι λοιπόν μια πολύ πολύ καλή επιλογή και με δώρο ένα Nova 5 ετάφη να έχετε ένα τηλέφωνο να περνάτε αρχή από εδώ εκεί το οποίο έχει και GMS πάνω ε, Αυτά λοιπόν από την συσκευή. Αν σα αρέσει το βίντεο, thumbs up. Subscribe αν έχετε κάνει ήδη. ήδη τα link για τα social media στην περιγραφή. Πάτε στην καμπανάκια και να επενδυτοποιήσει. Και μέχρι το επόμενο review. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά. Και τα λέμε.